Θυμόσατε, λυπηθήκατε. Πολύ. Στενοχωρήθηκα πολύ. Πάρα πολύ. Και ακόμα στενοχωρήθηκα. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να δικαιολογήσω αυτές τις στάσεις. Σε καμία περίπτωση, βέβαια. Αλλά το ότι έχω στενοχωρηθεί, πολύ έχω στενοχωρηθεί. Και πώς το φιλοσοφήσατε μέσα σας, ότι ένας άνθρωπος, πώς φτάνει σε αυτό το επίπεδο, ένας άνθρωπος που ξέρετε τόσο καλά. Δεν θέλει και πολύ. Είμαστε όλοι με έναν τρόπο εκτεθειμένοι σε αυτά, σε αυτή τη δουλειά κυρίως, που είναι τόσο λαμπερή και πολλές φορές μπορεί να σε κυνηγάνε δαίμονες. Είναι προσωπική υπόθεση αυτή του καθενός και δεν μπορώ να μπω μέσα στην ψυχή του Πέτρου, ούτε μπορώ να κάνω τον κριτή, αλλά θα πρέπει να έχει κάνει την αυτοκριτική του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά, εάν ήδη πληρώνει το τίμημά του, εάν καταδικαστεί, θα πληρώσει το τίμημα αυτός. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ ούτε να συγχωρήσω κανέναν, ούτε και να καταδικάσω κανέναν. Εσάς σας ενοχλούσε όταν έλεγε δημόσια ότι εγώ και ο Μπέζος είμαστε οι καλύτεροι ηθοποιοί της Ελλάδας? Ναι, δεν μ' αρέσουν αυτά. Και το είχα πει κιόλας. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Αυτό θα το πει ο χρόνος. Ναι. Δεν είναι ωραίο να λέμε για τον εαυτό μας. Εγώ δεν λέω ποτέ, όπως ξέρετε, δεν μ' αρέσει. Ναι, γι' αυτό σας ρωτάω, επειδή ακούσια από δική σας πλευράς υπήρχε ένας συνδυασμός των δύο ονομάτων σας. Και επειδή είχαμε παίξει αρκετά μαζί. Ναι. Αρκετοί συνάδελφοί σας πάντως δήλωσαν δημόσια ότι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης, λόγω της φιλίας τους, της συνεργασίας τους κτλ., επικοινώνησε μαζί τους και τους ζήτησε στήριξη δημόσια. Το ίδιο έγινε και με εσάς? Όχι, δεν έγινε.